Κι όμως, ένα περίπου εκατομμύριο Ρώσοι θέλουν φέτος να έρθουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κρήτη, όμως οι συγκυρίες τους ρίχνουν πόρτα. Η μεγάλη έκπληξη που συντελείται σταδιακά για τον τουρισμό στο νησί μας ακούει στο όνομα Ρωσική Αγορά. Με το ρωσικό κύμα να δείχνει ήδη μέσω των προκρατήσεων εκρηκτική αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση όμως με τη χρονιά ορόσημο της ρωσικής επισκεψιμότητας, δηλαδή το 2013. Η ρωσική αγορά φέτος δείχνει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, με πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε. Το ότι είμαστε 50% πάνω από το 2013. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Είμαστε πάνω από το 100% σε σχέση με το 2016. Αλλά δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί δυστυχώς αυτή η πορεία. Θα υποχρεωθούμε να από τον Μάρτιο-Απρίλιο να χαμηλώσουμε τις προσδοκίες μας, διότι δεν θα υπάρχουν δωμάτια. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και πιστεύουμε. Και από ό,τι λένε και οι tour operators, οι Ρώσοι, οι μεγάλοι tour operators, υπολογίζουν ότι δεν θα μπορέσει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στον όγκο των αφίξεων που θα δεχτεί. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αν δεν έχουμε κάτι απρόπτη, θέλω να ελπίσουμε και αυτό δεν είναι καλό μόνο για εμάς. Αυτό είναι καλό για όλη την κοινωνία της πόλης μας και του νομού ιδιαίτερα. Τελεσίγραφο να σταματήσουν να πολλούν πακέτα διακοπών σε Ρώσους στέλνουν ξενοδόχοι του νησιού σε τουριστικούς πράκτορες, αφού όπως εξηγούν με φόντο τη σιγουριά και την άμεση ρευστότητα στα ταμεία τους, έχουν ήδη κλείσει το σύνολο των κλινών τους σε Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς την περίοδο των early bookings, με πολύ λιγότερα χρήματα και με εκπτώσεις στα πακέτα της τάξης του 20%. Ο κάθε ξενοδόχος, ο οποίος έχει ήδη συνάψει συμφωνίες του, απλά περιμένει να έρθουν οι κρατήσεις, οι οποίες είναι προϋπολογισμένο ότι ένα μέρος από αυτές θα έρθει νωρίς, έναντι κάποιες έκπτωσης, η οποία όμως θα δώσει τη σιγουριά του ότι θα υπάρχει ένα σαφές δείγμα και θα μπορέσει να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, στη Βρετανική αγορά αναζητούνται πακέτα διακοπών σε πολύ χαμηλές τιμές, όπως τα early bookings, τα all inclusive, που σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλότερες ακόμα και από τις τιμές last minute. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα stop sales από τα ξενοδοχεία, διότι οι ξενοδόχοι προτιμούν να δίνουν το 50, 60, 70% των συνολικών δωματίων τους με τιμές early booking, φτηνές τιμές δηλαδή στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός επιχειρηματικός κόσμος και όλες αυτές τις αντιξοότητες, σίγουρα διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του, τρώει τις άρκες του και καταφέρνει να παράσχει ένα ποιοτικό προϊόν σε μια ανταγωνιστική τιμή εις βάρος της κερδοφορίας του και ενίοτε της βιωσιμότητάς του, έτσι ώστε να συνεχίσουν να έρχονται όλοι αυτοί οι τουρίστες. Αδιανόητο το ρωσικό κύμα να μην απορροφηθεί, υπογραμμίζουν οι πράκτορες του τουρισμού, που βλέπουν με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να υποβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν του νησιού με το να δίνεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία της μεγάλης απώλειας του τουριστικού ρεύματος που θα υποστεί φέτος η γείτονος Τουρκία. Θα μπορούσαμε λοιπόν εξαιτίας αυτής της ανάγκης των γειτόνων μας και των ανταγωνιστών μας να κρατήσουμε ψηλότερα τις τιμές μας. Η μεγάλη ανάγκη όμως σε cash flow των ξενοδόχων τους υποχρεώνει, για να πάρουν νωρίς κάποια χρήματα, να δώσουν και αυτοί πολύ μεγάλες προσφορές.